Πάμε να αλλάξουμε θέμα, πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε σε αυτά τα θέματα που σας έχει συνηθίσει η εκπομπή μας, να κλείσουμε κάπως διαφορετικά το πρώτο μέρος και αναφέρομαι σε έναν Έλληνα, ο Ριβάτη Παύλα Φωτογράφο, ο οποίος η αλήθεια είναι έχει ρίξει το YouTube μέσα από τα βίντεο τα οποία έχει δημοσιοποιήσει και ανεβάζει αναταχτά χρονικά διαστήματα. Γνωστός και ως YouTuber, για να χρησιμοποιήσω τον ακριβή όρο. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες, ίσως έχουμε και βίντεο βέβαια για να μπούμε περισσότερο στο κλίμα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος έχει ρίξει το YouTube, κοιμάται στις υψηλότερες κορυφές της Ελλάδας με βασικό στόχο να φωτογραφίσει τα αστέρια. Ταβάνει το ουρανός, ταβάνει του τα αστέρια. Και τον βλέπω βέβαια να χαμογελά και να τον καλησπερίσω. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Βασιλακάκος. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα από τον Πετύλο. Σας καλωσορίζω όλους στα βουνά. Εδώ που ζω μόνιμα. Βρίσκομαι στο νομό Καρδίτσας, Δήμος Αγγιθέας. Και σε αυτά τα βουνά έμαθα να ονειρεύομαι και να φωτογραφίζω τον νυχτερινό ουρανό στις κορυφές τους. Η αλήθεια είναι, εντάξει, μαγικό τοπίο, μαγευτικό τοπίο. Έχεις βέβαια αντικρίσει ακόμα πιο έτσι ξεχωριστές περιοχές και όμορφα πλάνα, σίγουρα. Για πες μας λίγο, πώς ξεκίνησε αυτή η όμορφη τρέλα, να μου επιτρέψεις τον όρο, εντός εισαγωγικών βέβαια. Στην αρχή μου άρεσε να γράφω διηγήματα σχετικά με τον νυχτερινό ουρανό και περιπέτειες ανθρώπων στα βουνά. Και όταν έφτασα κοντά στα 20, ανακάλυψα ότι μπορώ όλο αυτό που έγραφα να το φωτογραφίζω. Ξεκίνησα λοιπόν να φωτογραφίζω τον ένα στον ουρανό κοντά στα 21 έτη ζωής. Και έπειτα άρχισα να ανεβαίνω στις κορυφές των βουνών, όπως για παράδειγμα στις κορυφές που έχω εδώ μπροστά μου. Και άρχισα να ανεβαίνω από ψηλά στις κορυφές για να έχω μια καλύτερη θέα στον νυχτερινό ουρανό. Μέσα αυτής της αναζήτησης ανακάλυψα ότι είχα μέσα μου το μικρόβιο της ορειβασίας, κάτι το οποίο το γνώριζα. Οπότε το 2014 πήγα στον Όλυμπο, κοιμήθηκα στην κορυφή του Ολύμπου και κατάλαβα ότι όλα είναι πιθανά και όλα είναι εφικτά. Και έτσι αφοσιώθηκα σε όλο αυτό, βγάζοντας δηλαδή φωτογραφίες από τον νυχτερινό ουρανό, όπου και τις ανεβάζω στα social, καθώς και βιντεάκια και timelapse που τα ανεβάζω στο κανάλι μου στο YouTube για να τα φέρνω κοντά σε εσάς, στους ανθρώπους που δεν μπορείτε να ανεβείτε στα βουνά. Ξέρεις κάτι, ναι. Σου μιλάω και στον Ενικό Κωνσταντίνε. Το δύσκολο της υπόθεσης είναι η διαμονή, είναι ο ύπνος, φαντάζομαι. Το να κοιμάται κάποιος πάνω το βράδυ σε μια κορυφή έχει και κάποιες δυσκολίες. Ίσως υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι που παρουσιάζονται. Ναι. Κοιτάξτε, το καλοκαίρι οι δυσκολίες είναι πολύ λιγότερες, γιατί υπάρχει μόνο το κομμάτι να μην πέσεις και να μην χτυπήσεις κατά την ανάβαση στο βουνό. Ναι. Το χειμώνα είναι πιο μεγάλες οι δυσκολίες και οι κίνδυνοι, γιατί πρέπει να βαδίσεις σωστά στο χιονισμένο τοπίο, να μην κόψεις χιονοστιβάδες, να μην πέσεις, να μην χτυπήσεις, να ξέρεις πώς θα τα απεξέλθεις στο κρύο. Γιατί για να το διευκρινίσω και στους φίλους μας που μας βλέπουν, ότι εγώ στις κορυφές κοιμάμαι μόνο με τον υπνόσακο, ένα υπόστρωμα και μια θήκη για τον υπνόσακο. Δεν κοιμάμαι με αντίσκηνο τις σκηνές δηλαδή που στείλουμε σε αποστολές στα βουνά. Οπότε το κάνει ακόμα πιο δύσκολο, γιατί στην ουσία είσαι άμεσα εκτεθειμένος στον παγωμένο αέρα. Οπότε πρέπει να ξέρεις πώς θα μαγειρέψεις το βουνό, πώς θα προστατευτείς από το κρύο, πρέπει να αγοράσεις τον κατάλληλο εξοπλισμό που είναι ακριβώς. Σίγουρα είναι βέβαια. Δεν είναι ένα εγχείρημα που μπορεί να το πραγματοποιήσει οποιοδήποτε. Και εμένα μπορεί να μου αρέσει αυτή η ιδέα να ανέβω σε ένα βουνό για να κοιμηθώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει κάποιος να το δοκιμάσει εάν δεν γνωρίζει ή αν δεν έχει δίπλα του κάποιον ο οποίος βέβαια λειτουργεί άριστα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Η πιο δύσκολη αποστολή μέχρι και σήμερα ποια ήταν? Από τις πιο δύσκολες αποστολές ήταν στα Ιμαλάια που είχα βρεθεί, στη βόρεια πλευρά του Έβερεστ, μέχρι την κατασκήνωση βάση βέβαια. Και ήταν δύσκολο από άποψη συνθηκών, δηλαδή ελάχιστο οξυγόνο, το υψόμετρο, η νόσος που σε πιάνει από τα μεγάλα υψόμετρα. Αλλιώς, δύσκολες αποστολές εντός της Ελλάδας είναι το χειμώνα στα βουνά, όπου έχω καθίσει για παράδειγμα δύο νύχτες σε ρή, τρεις μέρες στις κορυφές των βουνών. Κάτι το οποίο απαιτεί πάρα πολύ προσπάθεια και αντοχή για τις αντίξωες συνθήκες, για την ενυδάτωση, για το φαγητό, είναι το βάρος που κουβαλάς. Και πολλές φορές και οι δύσκολες συνθήκες, το κρύο για παράδειγμα, τώρα έχει μείον 13 και φυσάει, ή έχει πάει μείον 21 κάποιες φορές. Πρέπει να μάθεις να αντέχεις αυτό το ψύχος. Οπότε
το κάνει ακόμα πιο δύσκολο και απαιτητικό. Παρ' όλα αυτά, το δυσκολότερο κομμάτι είναι όταν επιστρέφεις από τα βουνά στα εγκόσμια, που αναγκάζεσαι να συμβαστείς με κάτι λιγότερο απόκοσμο από αυτό που είναι στα βουνά, στις κορυφές δηλαδή, των βουνών. Στην Κρήτη έχεις βρεθεί? Ναι, και έχω να πω ότι έχω τις καλύτερες εντυπώσεις. Έχω βρεθεί στα Χανιά και μάλιστα είχα παραδώσει ένα σεμινάριο πάνω στην αστροφωτογραφία τοπίου στη φωτογραφική ομάδα Κιθάμου. Και μου άρεσε πάρα πολύ ο ουρανός που είχατε εκεί στα Χανιά. Ήταν αρκετά σκοτεινό το τοπίο και φωτογραφίσαμε υπέροχα τα αστέρια. Και ανυπομονώ να ξαναβρεθώ για να επισκεφτώ και τα βουνά σας και να την εκτερεύσω εκεί στις κορυφές. Επόμενος μεγάλος στόχος, αποστολή, ποια είναι? Για πες μας λίγο, τι ετοιμάζεις? Στην παρούσα φάση προσπαθώ λίγο να κάνω πιο βιώσιμο όλο αυτό που κάνω με τη φωτογραφία και τα αστέρια για να αποβεί ένα καλύτερο εισόδημα και έπειτα θέλω να πάω στο εξωτερικό. Θα ήθελα να πάω για παράδειγμα προς το Κιλιμάντζαρο, να βγάλω φωτογραφίες και να δοκιμάσω και εκεί τα υψόμετρα και στις Άλπεις αλλά και στα Ιμαλάια. Φτάνει να μπορέσω κάπως να βρω το οικονομικό υπόβαθρο, γιατί χρειάζεται λεφτά για όλο αυτό. Σωστά. Παρ' όλα αυτά, κάνεις προπόνηση στα ελληνικά βουνά το χειμώνα. Παρνασό, Όλυμπο, εδώ στα δικά μας βουνά, στα βουνά των Αγράφων, ριζομόνιμα. Δηλαδή. Κωνσταντίνε, πώς μπορεί ο κόσμος, θέλω και το αξίζεις, να αναφερθείς και λίγο στα social media σου, τα δικά σου δηλαδή, πώς μπορεί να σε γνωρίσει ο κόσμος, πού μπορεί να σε βρει, πώς μπορεί να δει τη δουλειά σου, πώς μπορεί να συμμετέχει στην τρέλα σου εντός και εκτός εισαγωγικών? Για πες μας λίγο. Έχω λογαριασμό σε όλα τα social, Facebook, Facebook σελίδα, Instagram, YouTube, TikTok. Γράφοντας απλά το όνομα, είμαι Κωνσταντίνος Βασιλακάκος. Έχω κανάλι στο YouTube με κοντά στους 14.000 συνδρομητές που έχω μαθήματα φωτογραφίας, περιπέτειες από τα βουνά, timelapse κτλ. Κλειστό. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Το μήνυμα, ναι. Γιατί συνήθως ολοκληρώνουμε μία σύνδεση με ένα μήνυμα το οποίο προκύπτει. Αυτή τη στιγμή μας βλέπουν τηλεθεατές, μικροί και μεγάλοι και μικρά παιδιά. Το βασικό μήνυμα το οποίο θέλει να περάσει ο Κωνσταντίνος, πού απευθύνεται κυρίως? Στη νέα γενιά, ποιοι είναι οι αποδέκτες? Το μήνυμά μου θέλω να το βλέπουν και να το νιώθουν όλοι οι άνθρωποι σε αυτή τη γη. Δεν έχω target group δηλαδή. Θα ήθελα σίγουρα οι νέοι άνθρωποι να περάσουν χρόνο έξω στα βουνά, να αποσυνδεθούν από τα τηλέφωνα και να μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα το μαγικό μεγαλείο της φύσης. Εγώ θα ήθελα απλά οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι, να είναι χαρούμενοι και να ερωτεύονται όλο αυτό το φυσικό υπέροχο μεγαλείο που έχουμε κληρονομήσει από τους προγόνους μας. Σωστά. Να είναι όλοι χαρούμενοι και ελεύθεροι. Αυτό εγώ θα ήθελα για όλους τους ανθρώπους. Όχι προτεραιότητα λοιπόν τα social media, αυτό μας λες. Η τεχνολογία σύμμαχος σε ορισμένες περιπτώσεις προκειμένου να αναδείξουμε τη δουλειά μας. Αλλά με μέτρο. Προφανώς. Αυτό μας λέει λοιπόν ο Κωνσταντίνος. Ναι. Ναι, γιατί τα social είναι καλά για να δείχνουμε τη δουλειά μας, για να παρουσιάζουμε στον κόσμο τις περιπέτειές μας και αυτά, αλλά δεν πρέπει να γίνεται επέκταση του εαυτού μας, ούτε κομμάτι του χαρακτήρα μας. Για μένα είναι ένας τρόπος να μοιράζουμε μαζί σας τις περιπέτειες που ζω και βιώνω και τον κόσμο που νιώθω. Φυσική. Για πες μας δεν κάτι και με αυτό να κλείσουμε τώρα. Πόσο διαφέρουν τα όνειρα που κάνεις πάνω στην κορυφή ενός βουνού σε σχέση με αυτά που κάνεις στο κρεβάτι στο σπίτι σου? Στις κορυφές των βουνών συνήθως ζω εν μέρη τα όνειρα που έχω κάνει ως άνθρωπος. Κάποιες φορές λόγω υψομέτρου και αυτά έχεις περίεργα όνειρα, εν αντιθέσει για παράδειγμα με το σπίτι που έχεις πιο φυσιολογικά. Δηλαδή κατά διαστήματα μπορείς να δεις και φιάλτες. Αλλά όταν ανοίγεις τα μάτια σου και βλέπεις τον ένα στον ουρανό πάνω από το κεφάλι σου να συσκεπάζει, νομίζω δεν χρειάζεται να ονειρευτείς. Δηλαδή στα βουνά, με τόσο σύμπαν που βλέπεις, τόσες ωραίες εικόνες, ανατολή, δύση, χρώματα και θαύματα, νομίζω το τελευταίο πράγμα που σε νοιάζει να κάνεις όνειρα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε και με το καλό να σε γνωρίσουμε και από κοντά. Να είσαι καλά, να περισσέχει το ελιά σας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εδώ να δεις τι ο ψιλορίτης που έχει.